Γεια σας φίλοι, ετοιμάζω κάποιες πλάκες καλυμπρέ που θα τις περάσω στη φρέζα ώστε να είναι καθαρές οι πλευρές. Και αυτές εδώ, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε μια καινούργια βάση μας με αυτό εδώ το σύστημα που ήδη έχουμε φτιάξει, το σπάιντλ, μια καινούργια βάση για αυτό το σπάιντλ για τη φρέσα, η οποία θα είναι σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με αυτό που έχω, γιατί θέλω να δοκιμάσω και αυτό. Τώρα κατεβάζω τις πλευρές που είναι κομμένες, όπα, και τις καθαρίζω. Είναι καλυμπρέ από εδώ και από την άλλη μεριά είναι καθαρές, εκεί που έχει πάρει το πριόνι. Κατεβαίνω κατά 25 mm περίπου. Στη δεύτερη πλάκα, φίλοι μου, που είναι και πιο παχιά, είναι 20 mm πάγος, που παράσει δύο περάσματα και τώρα παίρνω τις άκρες. Άρχισε να σχηματίζεται το κουτί που θα μπει το σπάιντλ. Αυτό θα είναι ο πάτος εδώ πίσω που θα μπει αυτή η πλάκα εδώ και θα πάει να βιδώσει εδώ πάνω πρόσωπο εδώ. Θα βγάλω αυτή τη μεγάλη, θα δοκιμάσω και τη μικρότερη. Για πιο ελαφριά κατασκευή. Και στα δίπλα εδώ θα βιδώσει κάπου το μοτέρ για να δίνει κίνηση εδώ πίσω. Εδώ θα μπει το πορτοκαλιές. Πώς το βλέπετε, καθαρίσαμε τις πλάκες όσο γίνεται. Θα περάσω το άλλο χέρι, όταν θα γίνουν τρύπες και θα βιδωθεί αυτό το σπάιντλ απάνω, το οποίο είναι έτοιμο. Έχουν γίνει οι τρύπες με τα σπυρώματα και θα βιδώσω πάνω σε αυτή την πλάκα.
τα βαίνω ανάποδα. Πολύ ωραία. Και θα συνεχίσουμε. Χοντρικά, κάπως έτσι θα βγει το μοτέρ στη βάση σπάγγλι. Σπάγγλι είναι ήδη γυρωμένο με δύο βίδες εδώ, συμπρόσεψε. Κάπως έτσι, ώστε το βάρος του μοτέρ να είναι πίσω προς την κολόνα και να μην είναι μπροστά και δημιουργεί τα προβλήματα που είχε αυτό εδώ, που έγερνε μονόπαντα και στο κατέβασμα πήραγε η βίδα, όχι πάντα βέβαια, μερικές φορές, και έκανε στην σούπερ ακρίβεια. Εδώ σε αυτή την κατασκευή ήταν η πρώτη, δεν είχε σχεδιαστεί η μοτέρα πάνω εδώ γιατί δεν χωράγε. Τώρα κάνω μια προσπάθεια, μην φτιάξω, όχι μην φτιάξω, ήδη έχω ξεκινήσει το καινούργιο μηχανισμό, το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Αυτό είναι το παλιό μοτέρ που είχα. Υπάρχουν στις ίδιες διαστάσεις με το καινούργιο. Και θα δει αυτό εδώ. Το μόνο που δεν έχουν πολλά περιθώρια εδώ για να αναιρείται το χαλί, ώστε να φέρνουν χαμηλότερες τροφές. Αυτή η τροχαλία που ήδη το έχω βάλει είναι για να δω, είναι μέχρι 140 mm χωρά, ενώ αυτή είναι 150 ή κάτω, και με την 150 φέρνω 416 στροφές, 400 κάπου εκεί. Όχι, λάθος, λέει μου λάθος, το 416 είναι με αυτήν, είναι περίπου 200 mm. Αυτή φέρνει περισσότερος, ίσως είναι 870. Τέλος πάντων, ίσως δουλέψει με inverter, για τους μήνες που θέλει να βάλω μια βασική εδώ. Τώρα έτσι το έχω ακουμπήσει αυτό πάνω για να υπολογίσω περίπου τα ύψη. Σκέφτομαι να βάλω αυτή την πλάκα εδώ. Γεια σας πολύ. Είναι ότι μου βρίσκεται εδώ πάνω ή και από την τραπέζι. Και σιγά σιγά θα απεγκαστεί. Απεγκατασταθεί το σπάγκλι αυτό, το πολύ μεγάλο, με το μοτέρ εδώ, βλέπετε, για να εγκαταστήσουμε σιγά σιγά, όχι αυτό το μοτέρ, αυτό εδώ, και μην βγει κάτι σκηνή. Βάρο, βλέπετε, 20 χιλιοστά πάχος, 15 χιλιοστά, 15 πλάκες, έχει δεθεί όλο, για να δείτε και από πίσω. Εδώ κατέχει μια τρύπα στο κέντρο και δύο πάνω. Αυτό θα διδώσει στην κεντρική πλάκα, ώστε να μπορεί να στρίβει δεξιά-αριστερά για να γωνιαστεί όσο το σταυρό το τραπέζι, και εδώ θα μπουν άλλες δύο βίδες στο κέντρο που θα σφίγγουν. Αφού πάρει τη ρύθμιση δεξιά-αριστερά και έρθει στο 0, θα σφίγγουν και αυτές οι δύο βίδες εδώ, γιατί είναι σε στρόγγυλο. Δείτε τη γραμμούλα. Έγινε στη φρέζα αυτό, αλλά επειδή είχα rotary table,
έγιναν λίγο ατσούμπαλες τρέχες, αλλά είναι και τελικές. Για να μπουν δύο οχτάρες βίδες και να σφίξουν. Εδώ θα πει μία δωδεκάρα, η κεντρική βίδα. Εδώ είναι το νέο σπάιλι, δεν το έχω δώσει, μόνο δύο βίδες πρόχειρο. Πάντως μπαίνουν όλες οι βίδες μέσα και είναι τέλεια. Τρυπημένες, σφίγγει κανονικά, δοκιμάστηκε. Αυτή η πλάκα θα στηρίξει μάλλον το μοντέλο. Θα δούμε στην πορεία. Thank you.